φίλοι, καλώς σας βρήκα στην βραδιά που φιλοξενεί το φιλόξενο αυτό μπιστρό. Θα μιλήσουμε για το δρόμο προς τον Έλληνα και την αρετή. Το δρόμο που κάπου είναι παράλληλος, διπλός, αλλά ταυτόχρονα, όπως θα δούμε στο τέλος, ταυτίζεται. Κάπου στο βάθος του ολουπράγματος, το Έλληνας υποχρεωτικά ταυτίζεται με την αρετή. Αλλά όμως σήμερα η καιρή είναι διαφορετική και ισχύουν άλλα πράγματα. Ο ψυχίατρος Τόμας Σας, ένας από τους δράσαντες στις παρυφές του κινήματος της αντιψυχιατρικής στη δεκαετία του 60, έχει γράψει πολύ σωστά ότι αυτός που ελέγχει τις έννοιες των λέξεων εξουσιάζει τα πράγματα. Και είναι αλήθεια, γιατί όταν μία έννοια την ιδιοποιηθείς, την αλλοιώσεις είτε αντιστρέψεις, ουσιαστικά έχεις εκκυρώσει πολλές πραγματικότητες που πιθανόν να μην τις θες να υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι σήμερα, όταν μιλάμε για Έλληνες, οι περισσότεροι από εμάς αυτομάτως φέρνουν στο μυαλό μας τον υπήκο του ελληνικού κράτους. Δηλαδή η ιδιότητα του Έλληνα είναι μια υπηκότητα. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που το ταυτίζουν με την κρατούσα εν Ελλάδη θρησκεία, την ορθόδοξη πλευρά του χριστιανισμού, που βέβαια κάπου μια ιδιορυθμία των καιρών, της ιστορίας, δημιούργησε αυτή την ανάγκη. Γιατί το όνομα Έλληνας ήταν πολύ ανεπιθύμητο, στο μέτρο που γραπτές αναφορές παραμονές του 19ου αιώνα, 1799, μιλάνε σαφέστατα ότι το μισητό όνομα των Ελλήνων, και τα γράφουν φαναριώτες αυτά, το μισητό όνομα των Ελλήνων που τελευταίος το χρησιμοποίησε εκείνος ο Τρισκατάρατος Ιουλιανός. Αυτός που τώρα βέβαια γνώσε στη ιστορία ότι είχαν μεσολαβήσει και άλλοι Τρισκατάρατοι, όπως ο Γιώργος Γεμιστός Πλήθρων. Στην προσπάθειά του ο Μάουρερ, ο ένας από τα τριανδρία της αντιβασιλείας του Επιόθρονος, να δημιουργήσει μια στοιχειωδώς κοσμική μορφή στο νεοσύστατο κράτος και να περιορίσει τον έλεγχο των θεοκρατών μέσα στα καθημερινά πράγματα και τα πολιτικά πράγματα, δημιούργησε την Ελλαδική Εκκλησία για να, ουσιαστικά για να χτυπήσει το παντοδύναμο φανάρι, το παντοδύναμο πατριαρχείο. Αυτό που δεν είχε υπολογίσει ήταν ότι το μακρύ χέρι των θεοκρατών θα έφτανε στο να δημιουργήσει την ανάκλησή του, να προκαλέσει την ανάκλησή του την επόμενη κιόλας χρονιά, ως ένοχο επικίνδυνων πραγμάτων, όπως λόγω χάρη την δημιουργία της Εθνικής Τράπεζας ή την δημιουργία του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Αυτό που δημιουργήθηκε όταν αυτός που ήθελε να φτιάξει μία μαριονέτα έφυγε, είδε ότι αυτή η μαριονέτα βρώθηκε και έφτασε στο ίδιο επίπεδο, ίσως και ισχυρότερο, από το, αυτό που ήταν κατασκευασμένη να χτυπήσει. Και επειδή ήταν ελλαδική, έπρεπε να βρει κάποια σχέση με το, με τη λέξη Έλληνας, ελληνικό. Και έτσι Ζαμπέλιος, Παπαδημόπουλος, δημιουργήσε την λεγόμενη Ορθοδοξία. Η άλλη πλευρά έμεινε πιστή στις ρίζες της και μιλάει για γένος των Ορθοδόξων. Άμα δείτε τον Πατριάρχη να μιλεί, μιλάει για γένος των Ορθοδόξων και οι δικοί μας δημοσιογράφοι μιλάνε, μεταφράζουν μόνοι τους από ελληνικά σε ελληνικά ότι μιλάει για τον ελληνισμό. Σήμερα έτσι είναι τα πράγματα. Μιλάμε για ελληνισμό, για τον Έλληνα,
κάποιος νομίζει ότι είναι μια επικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μας δείξουν την ταυτότητά τους και μας πούνε και εγώ Έλληνας είμαι και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γι' αυτό, γιατί το γράφει η ταυτότητά τους. Γιατί είναι εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους δηλαδή. Έχουμε άλλους Έλληνες που είναι έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους, όπως στην Νότια Ιταλία και αλλού. Και εκεί πέρα τους ονομάζουμε Ιταλούς, γιατί δεν έχουμε και ενδιαφέρον θρησκευτικό καιρό για αυτούς, ανήκουν σε άλλο κοινό. Και επίσης κάποιοι άλλοι ταυτίζουν τον ελληνικό με την Ορθοδοξία. Και λέει ότι οι Έλληνες είναι και ένας Ορθόδοξος. Και υπάρχει και πιο επιθετική πλευρά ότι αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, να φύγετε από τη χώρα. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Οπότε τι μιλάμε εμείς τώρα για Έλληνα και για αρετή και δρόμο. Ποιο δρόμο, αφού ήδη είμαστε Έλληνες. Θα πούμε απαντήσουν όλοι αυτοί, ας πούμε, που πιστεύουν ότι τα πράγματα. Όμως δεν είναι έτσι. Για να προσδιορίσουμε τον Έλληνα, το ελληνικό και την ελληνικότητα, πρέπει να καταφύγουμε σε μια σειρά ορισμών ή επανορισμών ή εξηγήσεων από την αρχή κάποιων πραγμάτων, στη βάση πάντα αυτού που είπε ο Τόμας Σάζ, που προανέφερα. Άρα, θα ξεδιπλώσουμε από την αρχή το όλο πρόβλημα και θα φτάσουμε κάπως, θα φτάσουμε στα συμπεράσματά μας. Πάμε στη γενικότερη αντίληψη για τον κόσμο, στη γενικότερη αντίληψη για τον άνθρωπο, αυτό που αρκετοί ερευνητές ονομάζουμε κοσμοθέαση, δηλαδή τον τρόπο που κάποιος θεάται τον κόσμο. Τα πράγματα, τα ορατά και τα αόρατα. Ξεκινάμε λοιπόν από την φύση, η οποία φύση για τους Έλληνες, τους προγόνους μας, που δεν ήξεραν ούτε την Βιθλεέμ ούτε τη Μέκα, άλλο είδος ανθρώπων, για αυτούς ίσχυε το ότι η φύση απάντων των διδαγμάτων κρατεί. Η φύση δηλαδή είναι αυτή που έχει στο χέρι της όλα τα διδάγματα που μπορούν να υπάρξουν. Άρα, προσφεύγοντας σε αυτήν, μελετώντας αυτήν, μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό που ονομάζουμε γνώση. Έξω από αυτήν δεν υπάρχει γνώση. Είναι αυθαιρεσία, εικασία ή οτιδήποτε άλλο πέραν της γνώσης. Η φύση λοιπόν, το πρώτο δίδαγμα που μας προσφέρει όταν την παρατηρήσουμε καλά, είναι ότι επιθυμεί πολυμορφία. Δεν θέλει ομογενοποίηση των πραγμάτων. Δεν θέλει τα πράγματα να είναι ίδια. Ακόμα και τα πολλά είδη ζωής που έχει δημιουργήσει, όταν λέω ζωή δεν εννοώ μόνο ότι κινείται και αναπνέει, όπως νομίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, μπορεί να μην κινείται και να μην αναπνέει κάποια μορφή ζωής. Τέλος πάντων, σε κάθε μορφή ζωής έχει δημιουργήσει και πολλά υποείδη. Έχει διάφορα είδη, ράτσες, χρώματα, στα σκυλιά λογουχάρι, σχήματα, μεγέθη και το ίδιο και στους ανθρώπους φυσικά. Επίσης, σύνθετα όντα όπως οι άνθρωποι που έχουν και ένα μυαλό που χρησιμοποιούν και έχουν και μία, αυτό που ο Καστοριάδης ονομάζει φαντασιακό, που αν το επεκτείνουμε έτσι είναι σημαντικός παράγοντας καθορισμού της ύπαρξης του ανθρώπου, εκεί πέρα έχουμε μια μεγαλύτερη συνθετότητα. Και επίσης ο άνθρωπος είναι ένα άλλο όν δύσκολο, γιατί χρησιμοποιεί αυτό που ήδη χρησιμοποιούμε τώρα, τη γλώσσα. Επικοινωνεί όχι μόνο με το σώμα και με την γλώσσα του σώματος που ένα σκυλί θα επικοινωνούσε, αλλά έχει και αυτό το περίεργο πράγμα, τη δυνατότητα του λόγου. Άρα η συνθετότητα του ανθρώπου είναι μεγαλύτερη. Άρα η απέτηση της φύσεως είναι για μεγαλύτερη πολυμορφία. Αν υπάρχουν δηλαδή 100 είδη σκυλιών, τότε τους ανθρώπους έπρεπε να υπήρχαν 5.000 είδη. Χωρίς να πάρουν βέβαια να είναι άνθρωποι.
οι πληθυσμοί των ανθρώπων στη φυσική κατάσταση της ανθρωπότητας, όχι αυτή που ξέρουμε τώρα, κάποιοι νομίζουν ότι αυτή είναι η φυσική κατάσταση της ανθρωπότητας, αλλά δεν είναι αυτή η φυσική κατάσταση. Αυτή έχει δεχθεί μια βίαιη επέμβαση από ένα σημείο και μετά και άλλαξε τη μορφή της. Επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, όσο εξελισσόταν ο άνθρωπος, από τότε που εμφανίστηκε ως Homo sapiens μέχρι τη στιγμή που του επιβλήθηκε ένας άλλος τρόπος που τον έστρεψε προς την ομογενοποίηση, είχε μια πολυμορφία. Κάθε βουνό που περνάγαμε και μετά το επόμενο, συναντούσαμε έναν άλλο λαό, έναν άλλο πληθυσμό, που σίγουρα δεν είχε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς και ακριβώς τα ίδια έθιμα και τις ίδιες συνήθειες και τους ίδιους κώδικες συμπεριφοράς. Αντίθετα από ό,τι είναι τώρα, που μπορούμε να πάμε ακόμα και στον Αμαζόνιο και να δούμε έναν άνθρωπο να φοράει ένα μπουζάκι που γράφει Coca-Cola. Αυτό είναι το επιθυμητό για τη φύση, η πολυμορφία των ανθρώπων. Οι πληθυσμοί αυτοί χαρακτηριζόντουσαν ο καθένας δίκαια από την ιδιοσυγκρασία του και το φυσικό και θεσμικό του περιβάλλον. Θεσμικό περιβάλλον ονομάζω το κληρονομημένο ή θετό κώδικα νόμων και συμπεριφορών, δηλαδή αυτό που βρίσκανε οι άνθρωποι από τους προγενέστερους τους και αυτό που φτιάχνανε ήδη, με νόμους είτε με αποφάσεις στα συμβούλια των γερόντων ή όποιον άλλο τέλος πάντων δημιουργούσαν τους νόμους. Ο τρόπος που ο κάθε πληθυσμός δημιουργούσε χαρακτήριζε και το έθος του. Το έθος είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη γιατί είναι η ρίζα του έθνους. Έθος είναι το σύνολο των αντιλήψεων και των τρόπων συμπεριφοράς μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Το έθος των Ελλήνων, το έθος των Αιγυπτίων, το έθος των Περσών. Το έθος δημιουργεί έθνος, γιατί αυτοί που ακολουθούν αυτό το συγκεκριμένο έθος και χαρακτηρίζονται από αυτό, αποτελούν και ένα έθνος. Και πάλι μιλάω όχι για τη σύγχρονη έννοια του έθνους, για την παλαιά, την έγκυρη. Και το έγκυρη έχει σημασία που το λέω. Την πραγματική δηλαδή. Το σύνολο των εθνών δημιουργούσε ένα ενδιαφέρον άθροισμα για την ανθρωπότητα που λεγόταν εθνόσφαιρα. Ένας τύπος που το χρησιμοποίησαν πρόσφατα, δηλαδή τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι προοδευτικοί εθνολόγοι. Μιλήσανε για εθνόσφαιρα, όπως μιλάμε για βιόσφαιρα και όπως μιλάμε για άλλες σφαίρες, δηλαδή που αγκαλιάζουν συγκεκριμένες μορφές ζωής. Το σύνολο των εθνών, δηλαδή το σύνολο των πολιτισμών της ανθρωπότητας, που είναι κληρονομία υπανανθρώπινη, είναι μια εθνόσφαιρα. Και πρέπει να χαρακτηρίζεται όπως και η βιόσφαιρα από ποικιλία. Αν αυτή γίνει η ίδια, τότε απειλείται από τους νόμους της φύσεως, όπως κάνει και με τα είδη που ομογενοποιούν τη φύση, να εξαφανιστεί και να το επανεμφανίσει μετά, μεταλλαγμένο, πάλι σε νέα ποικιλία. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια τέτοια μορφή. Αν η φύση είχε τη δυνατότητα να επιδράσει άμεσα πάνω μας, το πρώτο πράγμα που θα έκανε είναι να μας εξαφανίσει και να δημιουργήσει πάλι έναν άνθρωπο διαφορετικό που έχει πολλά πλώνα. Βέβαια αυτό όμως δεν το κάνει η φύση, γιατί ο άνθρωπος από την στιγμή που εκδηλώθηκε ως τέτοιος έπαψε να είναι και φυσικός. Ο φυσικός άνθρωπος που μιλάει ο Ρουσό παίρνει ένα μεγάλο ερωτηματικό αν υπάρχει. Ένας πατριώτης του Γάλλος, του 20ου αιώνα, είπε ότι δεν υπάρχει φυσικός άνθρωπος, γιατί από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο άνθρωπος στο οντολογικό επίπεδο είναι παρεκτροπή της φύσεως, γιατί ακριβώς έχει τον λόγο και διαφοροποιείται. Το έθνος δημιουργεί αυτό που λέμε εθνισμό, δηλαδή μια γνήσια και άρα ισχυρή ταυτότητα που δεν ακυρώνει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα ή σύνολα ατόμων του ανθρωπίνου είδους μας και αυτό είναι άλλωστε το ζητούμενο και το κατεξοχήν ευθέω. Γιατί κανείς δεν εξελίσσεται μόνος. Δηλαδή το τελειότερο, το πιο προηγμένο έθνος, όταν είναι αποκλεισμένο και ανίκανο να επικοινωνήσει με τα άλλα έθνη και να ανταλλάξει χαρακτηριστικά, είναι σαν έναν εξαιρετικά προηγισμένο από τη φύση άνθρωπο που τον κλειδώνουμε σε ένα υπόγειο. Πόσο μπορεί να εξελιχθεί αυτός ο άνθρωπος? Θα μιλήσει με τον εαυτό του όσο μπορεί και ο τέλος θα τρελαθεί. Σήμερα βέβαια
Οι άλλοι πιστεύουν διαφορετικά πράγματα και υπάρχουν ολόκληρες πολιτικές τάσεις που ακριβώς δέχονται την κλειστότητα. Ότι υπάρχουν συστήματα τελείως κλειστά που διατηρούν μια καθαρότητα μέσα εισαγωγικά και δεν επικοινωνούν με τίποτα. Είναι και αυτό αποτέλεσμα του κόσμου στον οποίο σήμερα έχουμε την αδικία να ζούμε. Τότε, στον κόσμο του εθνισμού, της ποικιλίας των ανθρώπων, κανένα έθνος δεν ενδιαφερόταν να προβάλλει, πόσο μάλλον να επιβάλλει σε άλλο το δικό του το χαβάλ. Δεν γινόταν ποτέ πόλεμος για να είναι οι άλλοι ίδιοι σαν και εμάς με το ζόρι. Για να τους επιβάλλουμε τα ήθη μας, για να τους επιβάλλουμε τη θρησκεία μας ή ό,τι άλλο είχαμε στο κεφάλι μας ή στον καθημερινό μας τρόπο συμπεριφοράς. Ο καθένας άφηνε τον άλλον να υπάρξει. Το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα του να υπάρχει. Και αυτό στις μέρες μας έχει χαθεί. Πρέπει να υπάρχει με τον συγκεκριμένο τρόπο που θέλουν αυτοί που φτιάχνουν αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε τώρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι τότε ποτέ δεν γινόντουσαν πόλεμοι για τέτοια αίτια. Οι πόλεμοι ήταν για ζωτικό χώρο, για να πάρει μια καλλιεργήσιμη έκταση. Σφαζόντουσαν επί 2 αιώνες στις παρτιάτες με τους στεγιάτες για το ποιος θα πάρει τη θηρεάτια δαγή, ας πούμε, γιατί το ποιος θα καλλιεργήσει το χωράφι, ας πούμε, αυτός που την είχε τη θηρεάτιδα έτρωγε κιόλα. Σήμερα οι πόλεμοι γίνονται για διαφορετικούς λόγους. Στην καλύτερη των περιπτώσεων για οικονομικούς, για τους οποίους θα μιλήσουμε στο τέλος. Ήταν αδιάφορο συνεπώς και είναι λογικό στη φυσική κατάσταση της ανθρωπότητας να ενδιαφέρεται ένας πληθυσμός, ένα σύνολο ανθρώπων, ένα έθνος, να επιβάλλει την ταυτότητά του σε άλλους. Αυτή λοιπόν η ταυτότητα την οποία την κουβαλάς με χαρά και με πλήρη πεποίθηση ότι είναι γνήσια ταυτότητα, γιατί την έχεις παραλάβει από τους παππούδες σου, τους πατεράδες σου, τις μανάδες σου, από τον τόπο που γεννήθηκες. Αυτή η ταυτότητα χαρακτηρίζεται από δύο συγκεκριμένα πράγματα, άμα θέλουμε έτσι να το αναλύσουμε και να το απλοποιήσουμε. Από την κοσμοθέαση, από τον τρόπο, όπως προανέφερα, που κοιτάμε τον κόσμο και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, τον εαυτό μας και τους γύρω μας, και επίσης από το συγκεκριμένο αξιακό σύστημα, δηλαδή τι έχει για μας αξία στη ζωή, τι είναι αυτό που μας καθοδηγεί, τι είναι αυτό που δίνει προτεραιότητα στις επιλογές μας. Σε αυτά θα εστιάσουμε για λίγο. Οι κοσμοθεάσεις, ο τρόπος δηλαδή που βλέπουμε τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα πράγματα, που τα αντιλαμβανόμαστε και τα μεταφέρουμε μέσα μας και συνδιαλυόμαστε με αυτά, είναι δύο. Υπάρχει μία κοσμοθέαση που αντιλαμβάνεται τον κόσμο με φόβο, είναι μια φοβική σύλληψη του κόσμου και επίσης καλή, επειδή αντιλαμβάνεται φοβικά τον κόσμο, σε μια προσαρμοστικότητα, ότι πω, πρέπει να προσαρμοστώ για να γλιτώσω, για να επιβιώσω. Η άλλη μορφή κοσμοθέασης είναι μια μη φοβική σύλληψη του κόσμου και εδώ βάζουμε μια παρένθεση λογική σύλληψη του κόσμου, γιατί μόνο αυτή μπορεί να ξεφοβήσει τον άνθρωπο. Όταν δεν υπάρχει τίποτε το παράλογο και το περίεργο κρυμμένο πίσω από τα πράγματα. Και οι Έλληνες είχαν την πολυτέλεια ότι ήταν το πρώτο έθνος στον κόσμο που έκανε λογική ανάλυση και διατύπωση του κόσμου. Και αυτό που προσφέρει λοιπόν αυτή η μη φοβική αντίληψη είναι μια γαλήνια αξιοπρέπεια. Δηλαδή έχουμε δύο διαφορετικές κοσμοθεάσεις που η μία προσφέρει ως επιλογή στα μέλη της το να προσαρμοστούν σε αυτό που υπάρχει, να υποταχθούν δηλαδή, αλλά να επιβιώσουν και οι άλλοι ότι πρέπει να υπηρετήσουν μία ελευθεροπρέπεια και αξιοπρέπεια με κάθε κόστος, αλλά με γαλήνη. Ακόμα και αν πρόκειται να πεθάνουν γι' αυτό, θα το κάνουν με απόλυτη γαλήνη. Έχουμε δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων.
Το πρώτο αξιακό σύστημα, όπως είδαμε, είναι ένα σύστημα που παράγει δουλικούς επιβιωσίες που επιβιώνουν. Είναι θαυμαστό αυτό. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι δικαίως εξαφανίστηκαν οι Ινδιάνοι γιατί ήταν κατώτεροι και επέμεναν και δεν προσαρμόστηκαν και γι' αυτό καταστράφηκαν. Είναι μια αντίληψη. Δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν. Και το άλλο είναι ένα αξιακό σύστημα για αξιοπρεπείς και ελευθεροπρεπείς ανθρώπους. Οι πρώτες, το πρώτο αξιακό σύστημα, δημιουργεί κοινωνίες μικρών αξιακών απαιτήσεων και καλεσμάτων για επιβίωση μέσω της προθεσμίας, της προθυμίας για υποταγή και προσαρμογή. Το δεύτερο αξιακό σύστημα, το δύσκολο θα μπορούμε να πούμε εισαγωγικά, σπρώχνει σε κοινωνίες εδούς. Εδώ θα σταθώ στη λέξη. Γιατί η λέξη εδώς δεν έχει την έννοια της σεμνοτυφίας και της συστολής όπως την έχουν διαστρέψει σήμερα, αλλά της αξιοπρέπειας, θα αναφερθούμε και πιο κάτω στην εδώ, της σταθερής τιμής προς συγκεκριμένα σεβάσματα και κυρίως κάτι που λείπει σήμερα, τη συνέστηση ηθικών υποχρεώσεων. Δηλαδή έχουμε κοινωνίες προσαρμογής και κοινωνίες εδούς και κοινωνίες υποχρεωτικής ακαμψίας απέναντι στα πράγματα που μας κάνουν να πέσουμε σε επίπεδα που απουσιάζει ή δεν εγκρίνονται από την εδώ. Ο Έλληνας ανήκει στις δεύτερες. Μπορούμε να πούμε ιστορικά ότι είχε την ατυχία να ανήκει στις δεύτερες από αυτές τις κοινωνίες. Και επίσης, όντας στο ιστορικό προσκήνιο της εποχής, απετέλεσε μάλιστα το πρότυπό τους όλων αυτών των κοινωνιών για τον τότε γνωστό κόσμο επί 6 ολόκληρους αιώνες. Από το 300, έως και το 300 μετά, για κάποιο παιδί, το 300 πριν δηλαδή, μείον, γιατί είχαν μια ιδιορυθμία εκείνοι οι άνθρωποι και μετράγανε ανάποδα. Ήταν μια διαστροφή αυτή, ανεξήγητη. Μετράγανε ανάποδα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και το μείον 300 και το συν 300 δημιουργεί 6 αιώνες που ο Έλληνας ήταν το απόλυτο πολιτιστικό πρότυπο προς μίμηση. Δηλαδή ήταν αυτό που όλοι θέλουν να είναι. Δεν ήταν ο κυρίαρχος πίσω από τον τότε γνωστό κόσμο, αυτός που κινούσε τα πράγματα. Ναι, μεν ο Έλληνας είχε μπει ακόμα και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την εποχή των Αντωνίνων, τον δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα. Ναι, μεν ο Μάρκος Αυρίλιος γράφει ελληνικά. Ναι, μεν ο Έλληνας είναι παντού εκεί. Αλλά δεν είναι πίσω από τα πράγματα. Δεν έχει λόμπι. Ο Έλληνας είναι μπροστά από όλους και όλοι θέλουν να σταθούν προς αυτόν. Όλοι θέλουν να είναι Έλληνες. Γι' αυτό βέβαια και ο τότε κοσμοκράτορας, ο Μάρκος Αυρίλιος, γράφει ελληνικά και σκέφτεται ελληνικά, γιατί σε αυτόν που γράφει είναι το προσωπικό του ημερολόγιο, οι προσωπικές του σημειώσεις. Δεν είναι βιβλίο που το έχει γράψει για να διαβάσει ένα κοινό, γιατί να γράψουμε, ξέρετε, έχουμε έναν αναγνώστη απέναντι και το φέρνουμε το πράγμα όπως θέλουμε αυτός να το πάρει. Το προσωπικό μας ημερολόγιο, και γι' αυτό είναι εξαιρετικό εκείνο το κείμενο, είναι η ψυχή μας. Ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον στο να μιμηθούν τον Έλληνα οι άνθρωποι, το να θέλουν να γίνουν Έλληνες, και δεν ήταν κάτι που είχε copyright, ο καθένας μπορούσε να γίνει Έλληνας. Ώστε δημιουργήθηκε ένα συγκεκριμένο ρήμα από την εποχή, δηλαδή τον ελληνιστικό χρόνο και μετά, το λεγόμενο ελληνίζιν, δηλαδή το να θέλω, ενώ δεν είμαι Έλληνας στην καταγωγή, να γίνω Έλληνας στο μυαλό, στον τρόπο σκέψης, στο αξιακό σύστημα, στη συμπεριφορά. Και αυτός ο ελληνισμός ήταν δεκτός από τους άλλους τους Έλληνες, τους καταγωγής. Αντίθετα από ό,τι σήμερα κάποιοι περίεργοι αντιλαμβάνουν. Ήταν τέτοια η μανία του τότε κόσμου να γίνει Έλληνας, ώστε δημιουργήθηκε και ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα λέξη, το ελληνοκόπος.
Δηλαδή αυτός που παριστάνει τον Έλλην ότι ελληνίζει, δεν ελληνίζει πραγματικά, είναι απατεωνίστηκα δηλαδή Έλληνας, αλλά παραμένει στα δικά του ή στα επίπεδα που δεν μπορεί να υπερβεί. Τα λέμε αυτά για να δείξουμε απλώς ότι το Έλληνας δεν είναι απλώς μία λέξη έτσι τυχαία που χαρακτηρίζει ένα έθνος, όπως θα λέγαμε Αιγύπτιος, Κέλτης ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα και Ρωμαίος, αλλά ήταν η καθοδηγήτρια δύναμη για την ανθρωπότητα για 6 ολόκληρους αιώνες. Και όχι μόνο για 6 ολόκληρους αιώνες, αλλά στη διαχρονία της ανθρωπότητας, στα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε και στο μέλλον που είναι μπροστά μας και δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που ο άνθρωπος θα χρειάζεται να υπερβεί το χυδαίο, το απλό, το ασήμαντο στον οποίο τον βγάζουν οι δειλοποιητικές θεσμίσεις που στείλουν κάποια πράγματα, όπως έγινε και στην αναγέννηση και στο διαφωτισμό κλπ, υποχρεωτικά στρέφεται στον Έλληνα. Και στρέφεται στον Έλληνα γιατί ακριβώς εκεί ήταν η κορυφαία από εκείνες τις κοινωνίες που βγάλανε την ελευθεροπρέπεια και την αξιοπρέπεια για τον άνθρωπο και για να γίνουν αυτές τη λογική σύλληψη και διατύπωση του κόσμου. Δηλαδή χωρίς τρόμο, χωρίς σκοτάδι, χωρίς δυσυνδαιμονία και χωρίς απέτηση για καθολική επιβολή πάνω στους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ολοκληρωτισμός όπως τον γνωρίζουμε ουσιαστικά δημιουργείται, πολύ σωστά το έχουν πει πολλοί αυτό και ο Μισελ Ονφρέ ο Γάλλος, το έχει πει και πάρα πολύ το έχουν πει, και ιστορικά είναι σωστό βέβαια, δεν είναι μια διατύπωση της ποιητική, εμφανίζεται στην Ευρώπη όχι η μοναρχία, ολοκληρωτισμός, με την ίδρυση του κράτους του λεγόμενου Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κάποιοι θεωρούν ότι οι Έλληνες έγιναν τέτοιοι, δηλαδή οι φωτοδότες της ανθρωπότητας, νυν και αΐ, όπως είδαμε γιατί ιστορικά όντως ξαναζωντανεύσαν από το μηδέν πολλές φορές την ανθρωπότητα. Κάποιοι νομίζουν ότι οι Έλληνες γίνανε τέτοιοι, και εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα αυτή έτσι, γιατί και αυτή, από την γνώση τους και θα μπορούσαμε να πούμε την επιστήμη τους, με την έννοια του επίσταμε, δηλαδή ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά μελετημένα, αποδεδειγμένα, άρα δεν είναι μια δόξα, κάτι που νομίζω ότι είναι, αλλά είναι μια γνώση αποδεδειγμένη. Ήταν θεμελιωτές και της έννοιας της επιστήμης οι Έλληνες. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι έγιναν τέτοια από τη γνώση η επιστήμη τους, όμως αντίθετα, και είναι σημαντικό αυτό, στην πραγματικότητα ανέπτυξαν τη γνώση και την επιστήμη ακριβώς επειδή ήταν τέτοιοι. Δηλαδή δεν έγιναν, μάθανε οι Έλληνες, διαβάσανε βιβλία και μετά γίνανε αυτό που γίνανε. Είχαν συγκεκριμένη κοσμοαντίληψη, συγκεκριμένο τρόπο αντίληψη των πραγμάτων και συγκεκριμένο αξιακό σύστημα που έγινε από αυτό και μετά αποκτήσαν τη γνώση. Δεν μπορούσε να αποκτήσει τη γνώση αυτή ένας λαός άλλος, όπως οι Πέρσες, οι Αιγύπτιοι κλπ. Γιατί στους μεν δεν προωθεί το ελεύθερο πνεύμα, στους δε άλλους η έρευνα ήταν μερική, η περιέργεια για τα πράγματα, το θέσιμο των ερωτήσεων. Για να τολμάς να βάζεις ερωτήσεις, πρέπει προηγουμένως να έχεις δει τον ανοιχτό ορίζοντα, στη θάλασσα, να είσαι σε ένα νησί αιγιοπελαγίδικο, στη Μήλο λόγω χάρη, και αυτή η γραμμή που είναι μπλε πάνω, μπλε κάτω, απλώς να είναι μια πρόκληση για να δεις τι είναι πιο πέρα. Αντίθετα των άλλων που θεωρεί ότι πιο πέρα τελειώνει ο κόσμος και είναι κάτι τέρατο που καταπίνουν τα πλοία. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά. Γιατί ο Μέν έχει ερμηνεύσει τον κόσμο και σου λέει θα βρω ένα άλλο τμήμα του κόσμου, του όμορφου κόσμου που έχω εδώ, θα βρω ένα άλλο τμήμα του όμορφου κόσμου πιο πέρα. Και ο άλλος που ζει μέσα σε φόβο και δυσυδαιμονία, φαντάζεται δράκοντες που καταπίνουν τις θάλασσες και τα πλοία. Το ενδιαφέρον στο αξιακό σύστημα των Ελλήνων είναι ένα άλλο γέννημα, μια άλλη λέξη που το χαρακτηρίζει, η αρετή. Θα μπορούσαμε να την μεταφράσουμε στα λατινικά virtue, και κάπου είναι συγγενής, αλλά έχει, το ρωμαϊκό το virtue έχει να κάνει περισσότερο και με την γενναιότητα. Η αρετή, η ελληνική, περιέχει την
γενναιότητα είναι μέσα από τις αρετές μας, αλλά δεν εστιάζει μόνο σε αυτά, δηλαδή στην αξιοπρέπεια του μεσαγωγικά ανθρώπου, αλλά και συνεχώς της γενναιότητας απέτσι στα πράγματα, του να είσαι όρθιος, του να έχεις, ας πούμε, ένα σεβασμό από τους άλλους, που αυτό ήταν το Ρωμαϊκό, εκεί τελειώνει το Ρωμαϊκό το πύρτσο. Μετά υιοθετήσανε βέβαια πτυχές από τους Έλληνες, αλλά η ελληνική αρετή είναι ένα τεράστιο σύστημα αρετών, έχω αριθμίσει πάνω από 80, που φτιάχνει ένα πλήρες σύστημα για τον άνθρωπο, τον τέλειο άνθρωπο. Ατυχώς, τα βιβλία της ηθικής φιλοσοφίας, της τελευταίας, μάλλον της προτελευταίας, αν θεωρήσουμε τους νεοπλατωνικούς και αυτούς σαν τελευταία φάση της φιλοσοφίας μας, της προτελευταίας φάσης της ελληνικής φιλοσοφίας, της ηθικής δηλαδή, στοϊκή, επικούρη, κοινική κλπ. Όλα τα ηθικά συγκράματα, όλα, το 99,9 μιλάμε για όλα, έτσι, δεν είναι τώρα αν έχουν σωθεί κάποια, έχουν σωθεί κάποια, αλλά είναι όλα. Έχουν καταστραφεί και έχει χαθεί το αξιακό σύστημα των Ελλήνων. Βέβαια, μπορεί να ανασυγκροτηθεί και θα πούμε στη συνέχεια πώς γίνεται. Άλλοι λαοί έφτιαξαν αξιακά συστήματα που είναι θαυμαστά, όπως λόγου χάρη το Πουσίντο των πολεμιστών των Ιαπώνων, με 7, 8, 9, 10, 12, 20 το πολύ αρετές. Κινέζοι, Ινδιάνοι. Εμείς είχαμε 80 αρετές. Ο Μιλόν προσπάθησε να επανασυνθέσει τις έννοιες, την ιστορία των εννοιών, το τέλος της ελεύθερης εκδήλωσης αυτής της συγκεκριμένης της κάθε αρετής και το πώς διεστράφει μετά από το σύστημα που επικρατεί τώρα, σε κάποια σεμινάρια που έκανε σε μια αίθουσα που έχουμε πέρυσι. Μέσα σε μια σειρά σεμιναρίων κατάφερε και το φτιάξε αυτό για μερικές από τις αρετές μόνο, ενδεικτικά θα σας πω κάποια ονόματα, αλλά για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Αρετή της παρησίας, της υπερηφανίας, χαρακτηριστικά να πούμε ότι η υπερηφάνεια είναι από τα θανάσιμα αμαρτήματα στη κρατούσα αντίληψη, της μεγαλοψυχίας, της ευσεβίας, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, είναι δηλαδή η ορθή αντίληψη περί Θείου και όχι το να σταυροκοπιέσαι και να αντίληψεις, της Χριστότητος, της Ανδρείας, που η Ανδρεία αφορά βέβαια και άντρες και γυναίκες, έτσι, είναι γνωστό από την αρχαιότητα αυτό, της Αγχυνίας, της Φιλότητος, της Μεγαλοδορίας, της Ελευθεριότητος, της Χαριστικότητος, της Αρμονίας, της Ειλικρινίας, της Ευθύτητος και της Απλότητος. Ένα μικρό πραγματάκι μέσα στο μεγάλο ωκεανό των ελληνικών αρετών, κάποια στιγμή, άλλοι ίσως συμπληρώσουν κι άλλα ή ίσως αν έχουμε υγεία, μπορέσουν και βγάλουν κι άλλες. Αλλά η αρετή είναι διαχρονικό ιστορικό copyright με την καλή έννοια των Ελλήνων. Όπως ο σωστός ελληνιστής δεν μεταφράζει τον όρο παιδεία, αλλά το αφήνει παιδεία, τη βάζει αστερίσκο και εξηγεί, δεν γράφει education ή οτιδήποτε άλλο. Όπως δεν μεταφράζει το ευνομία, βάζει πάλι αστερίσκο και εξηγεί από κάτω, ολόκληρη, ένας μεταφραστής είναι και Εβραίος, ο Λεβί, που έχει κάνει στα Penguin τον Παυσανία μετάφραση, έχει κάνει ο άνθρωπος, έχει βάλει πολύ σωστά ένα αστερίσκο στο ευνομία και λέει δεν είναι low ή order ή οτιδήποτε άλλο σήμερα μπορεί να... και κάνει μια μικρή ανάπτυξη γύρω στην σχεδόν μια σελίδα για να ερμηνεύσει ότι γιατί αφήνει αμετάφραστο τον όρο. Και όντως δεν μεταφράζεται στα αγγλικά. Ο σωστός λοιπόν ελληνιστής δεν μεταφράζει το παιδεία, το αφήνει όπως είναι και δεν μεταφράζει και την αρετή. Δεν το κάνει περίπου. Ο ίδιος ο ορισμός αυτού του ιερού πράγματος που λέγεται αρετή εμπλέκει στη στόχευση του ανθρώπου την ανώτατη δυνατή απέτηση τελειότητος, δηλαδή εκείνης των Θεών. Τι είναι χοντροειδώς η αρετή? Είναι ιδιότητες που αντιλαμβανόμαστε και αναγνωρίζουμε στο σύμπαν και στους θεούς,
θεϊκές δηλαδή ιδιότητες, όταν μεταφερθούν στο ανθρώπινο επίπεδο και καλούνται να λειτουργήσουν στο ανθρώπινο επίπεδο, από άνθρωπο προς άνθρωπο, τότε γίνονται αρετές. Δηλαδή υπάρχει η θεία δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη του κόσμου, η δικαιοσύνη του Διός, η οποία όταν γίνει κατανοητή αυτή, δημιουργεί ένα συγκεκριμένο, μια σταθερή, ένα σταθερό προσανατολισμό πάνω σε μια συγκεκριμένη στάση και συμπεριφορά, που αυτό είναι δικαιοσύνη στους ανθρώπους. Είναι αρετή πλέον. Είναι κάτι το οποίο, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, επειδή ακριβώς τι είπαμε, αναγνωρίζουμε και το μεταφέρουμε σε εμάς. Άρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει μία αναγνώριση και μία μεταφορά και άρα έχουμε κάτι μέσα μας έγκυρα. Αν αυτό το αποποιηθούμε ή το προδώσουμε, προδίδουμε τον εαυτό μας. Και γι' αυτό πολύ σωστά λέγανε οι φιλόσοφοι της ηθικής ζώνης της ιστορικής ότι άπαξ και αποκτήσει κάποιος την αρετή, δεν τη χάνει. Και γι' αυτό δεν τη χάνει, γιατί προδίδει τον εαυτό του. Αν γνωρίζω ότι είναι δικαιοσύνη, οφείλω να είμαι δίκαιος. Αν εγώ είμαι άδικος, έχω προδώσει τον εαυτό μου. Δεν τη χάνω όμως, ούτε την ξεχνάω, ούτε τίποτε άλλο. Απλώς επιλέγω εγώ να είμαι άδικος και προδίδω τον εαυτό μου, εφόσον γνωρίζω. Το ίδιο και για αν είμαι γενναιόδωρος, αν είμαι ό,τι αναφέραμε πιο πριν και ό,τι δεν έχουμε αναφέρει από την παράθεση αυτή. Μία φοβερή διατύπωση κάνει ο Πλήθων και Μισθός, που τον αναφέραμε πιο πριν. Αυτός ουσιαστικά ο εξαιρετικός άνθρωπος που συνέδεσε τους αρχαίους, μέσα εισαγωγικά, Έλληνες, με εμάς σήμερα. Και ενοχλεί πολύ αυτή η συγκεκριμένη ιστορική φιγούρα, γιατί δεν βολεύει η επιχειρηματολογία ότι «Ωχ, καημένοι, πάτε να μας συνδέσετε τώρα 16 αιώνες πίσω». Μα δεν είναι 16 αιώνες. Και επειδή από την εποχή του Πλήθωνος σήμερα υπάρχει μια συνέχεια και ο Μιλών έχει κάνει δημόσια παρουσίαση γι' αυτό τον Οκτώβριο του 2010, αν θέλουν να ψάξουν αυτοί που θέλουν να παρουσιάσουν αυτό, ο Έλληνας, να το πούμε για να μην το παίρνουμε έτσι, παρασυρώμαστε σήμερα στη σημερινή αντίληψη του Έλληνα, είμαστε η υγιής πρόταση για την ανθρωπότητα. Είμαστε το αντίσωμα σε οποιαδήποτε αρρώστια της ανθρωπότητας. Ο Πλήθων λοιπόν και Μισθός έδωσε ένα πολύ ωραίο ορισμό, σαφέστατο, της αρετής και λέει «Αρετή εστίν, έξις, καθήν αγαθίες μεν, αγαθός μεν δι το όντι ο Θεός, άνθρωποι δε αγαθοί γινόμεθα, επόμενοι Θεό, κατά το δυνατόν ανθρώπο, δοτική του ανθρώπου». Που στα νέα ελληνικά είναι η αρετή, είναι η έξις, μέσω της οποίας είμαστε αγαθοί. Πραγματικά αγαθοί βεβαίως είναι η Θεότης, δε άνθρωποι γινόμαστε αγαθοί με το να τιμιμούμαστε στα πλαίσια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Στα πλαίσια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Γιατί ο Έλληνας ποτέ δεν αισθάνθηκε εχθρός προς τη φύση του ώστε να επιτάξει να υπερβεί. Ο Έλληνας αισθάνθηκε οικείος και φίλιος προς τη φύση του και προσπάθησε απλώς να την πραγματώσει στο επακρό της. Είμαι άνθρωπος και τίποτε το ανθρώπινο δεν είναι που με αποθεί και στρέφεται εναντίον μου. Είναι η βασική αρχή αυτή. Δεν έχουμε να υπερβούμε και να καταγγείλουμε τίποτε στην ανθρώπινη φύση μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Από τη στιγμή που γεννηθήκαμε μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε, ζούμε ένα συγκεκριμένο, με την καλή έννοια, δράμα. Δηλαδή, είμαστε ηθοποιοί σε ένα έργο. Και αυτό το έργο πρέπει να το παίξουμε σωστά, με αξιοπρέπεια και με αρετή. Αυτό είναι το τελικό το μήνυμα του Έλληνα. Δεν πρόκειται ούτε να καταγγείλουμε το σώμα, ούτε να αυτομαστιγωθούμε, ούτε να κάνουμε νηστεία και προσευχή. Θέλουμε χαρά. Είμαστε η κατάφαση της ζωής. Δυστυχώς τώρα επικρατούν άλλα πράγματα, αλλά κύκλοι είναι όλα, δεν υπάρχει γραμμική πόρευση σε τίποτε. Αυτοί που βλέπουν κανονικά τα πράγματα κάποια στιγμή θα συντριβούν, θα χτυπήσουν σε κάποια κολόνα. Κύκλοι είναι και απλώς αυτή τη στιγμή εμείς εδώ, τυχαίνει, θα έχουμε γεννηθεί σε μια χαμηλή περιστροφή του κύκλου. Και τα πράγματα γύρω μας δεν είναι αυτά που θέλαμε και αυτά που τότε έδειξαν οι άνθρωποι.
στην επόμενη άνοδο θα υπάρξει πάλι η υγιής μορφή των ανθρώπων. Εμείς πρέπει να είμαστε απαλλαγμένοι από το άγχος της εκβάσεως. Απλώς πρέπει να κοιτάμε πώς ζούμε εμείς και πώς ζούμε οι άνθρωποι που είναι γύρω μας και μπορούμε να τους δείξουμε κάποιο δρόμο, όπως θα πούμε και στο τέλος της διάλεξης. Από τις πολλές αρετές τώρα που αναφέραμε πιο πριν, οι Έλληνες, επειδή αυτοί ήταν που εκδηλώσανε αυτό και το λένε όλοι με θαυμασμό, αυτοί που γεννήσανε τον πολιτικό άνθρωπο. Το πολιτικό άνθρωπο, έτσι. Το πολιτικό άνθρωπο που τον βρήκαμε τους τελευταίους δύο αιώνες, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά. Είναι θαυμαστό πράγμα ο πολιτικός άνθρωπος. Τώρα χάνεται βέβαια γιατί πάλι δεν συμφέρει το σύστημα να υπάρχει και τον εξαφανίζει σιγά-σιγά. Όχι σιγά-σιγά, ταχύτατα θα έλεγα. Αλλά στις δουλειές των μελετητών, με θαυμασμό και με πολλά θαυμαστικά, γίνεται μια φιλοφρόνηση έτσι προς αυτό το εξαιρετικό πράγμα που λέγεται πολιτικός άνθρωπος. Ο πολιτικός άνθρωπος όντως ήταν δημιουργήμα των Ελλήνων και υπάρχει μια αναφορά σε ένα πλατωνικό διάλογο ότι ο πολιτικός άνθρωπος δημιουργήθηκε με δώρο του Διός προς τον άνθρωπο τριών συγκεκριμένων αρετών. Δηλαδή, ο Δίας, ο Ζεύς, για να βοηθήσει τον άνθρωπο να φύγει πάνω από τα ζωώδες ή τον απλό κοινωνισμό, τον ένα απλό σε μια κοινωνία, αλλά να εκδηλωθεί σε αυτή την ανώτατη μορφή του που είναι ο πολιτικός άνθρωπος, του προσέφερε ένα πακέτο τριών αρετών. Η δικαιοσύνη, η ευδός, για την οποία μιλήσαμε και πιο πριν, και η ευθύνη. Όποιος άνθρωπος έχει δικαιοσύνη, έχει εδώ και έχει ευθύνη, αυτομάτως είναι αυτός που ανεβαίνει στο βάθρο του πολιτικού ανθρώπου. Σήμερα βέβαια, ένα τμήμα του προβλήματος που βλέπουμε γύρω μας και ζούμε στο πετσί μας, είναι ότι το πρώτο καλά δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά λείπουν και τα άλλα τα δύο. Πόσοι άνθρωποι γύρω μας, και κυρίως δεν θα λέγαμε τον καθημερινό άνθρωπο, εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από αυτούς, αλλά αυτούς που ηγούνται πολιτικά και πνευματικά των λαών σήμερα, έχει εδώ και κυρίως έχει ευθύνη για το τι είναι, τι κάνει, τι πράττει, τι παρέλαβε, τι θα παραδώσει. Δεν υπάρχει. Και αυτό βέβαια σβήνει και ο πολιτικός άνθρωπος. Αλλά είπαμε, μην πτωείστε, κύκλοι είναι. Εμείς οφείλουμε απλώς να κρατάμε το φως αναμένο. Στην πολιτική λοιπόν αρετή, που είναι αυτό το συγκεκριμένο τρίπτυχο, και μάλιστα αυτή η πολιτική αρετή σήμερα θα μπορούσε να είναι και παντιέρα πολλών ανθρώπων που θέλουν ακριβώς να δράσουν σωστά, γιατί ο καλύτερος τρόπος να εξοντώσει έναν αντίπαλο είναι να τον δρομολογήσει σε λάθος ράγα, σε λάθος διαδρομή, στο να πολεμάει λάθος αντίπαλο. Αν κάποιος ενδιαφέρεται σήμερα, προσωπικά ο Μιλόν ακόμα ψάχνεται, δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια απάντηση. Αν κάποιος νομίζει σήμερα ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό και χρειάζεται μια πολιτική λύση, αυτή τη στιγμή η σημαία που θα υιοθετούσε κάποιος που ενδιαφέρεται να δώσει μια λύση θα ήταν μόνο το πολιτική αρετή. Το πολιτική αρετή βέβαια είναι κάτι το πολύ αυστηρό που κάπου έδωσε και το τέλος στην Γαλλική Επανάσταση, γιατί δεν μπόρεσε η ίδια η Επανάσταση να αντέξει την πολιτική αρετή και καρατόμησε τον εαυτό της. Και μετά επέδραναν οι άλλοι και φτάσαμε σε αυτό που είμαστε τώρα. Η πολιτική αρετή δημιουργεί κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Και είναι ένα δύσκολο μονοπάτι. Και δεν το θέλουν οι πολλοί άνθρωποι αυτό. Βέβαια, αν παιδευτούν, όχι μορφωθούν, εκπαιδευτούν, αν παιδευτούν ώστε να μπορέσουν μέσα από μια παιδεία να τα πάρουν αυτά τα πράγματα ως φυσιολογικά και πρέποντα προς τον άνθρωπο, η διαδρομή θα είναι πιο εύκολη. Αν τώρα σε σημερινούς ανθρώπους τους πεις ότι χαίρεται, εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε έτσι, εκεί πέρα στην καλύτερη των περιπτώσεων θα σε ανεβάσουν στην γιλοτίνα σαν τον Ρομπεσπιέρο και τους 200 συντρόφους του και θα εξαφανιστείς μέσα σε μια ημέρα και εσύ και το επιχείρημά σου. Σήμερα που δεν χρειάζεται να μεσολαβεί ανόργανη μεταλλική ύλη ανάμεσα στους ανθρώπους, στα πράγματα, στον αλλαγό, δηλαδή όπως το έτσι έχει διατυπώσει τη βία, μια και μιλήσαμε για την ψυχία του, ο Ρόναλντ Λενκ,
Σήμερα που η βία είναι και πιο εύκολη, σήμερα το σύστημα σκοτώνει τους αντιπάλους του με το σπίτι το μικρόφωνο, δεν χρειάζονται πια ούτε σφαίρες ούτε γιλωτίνες. Αυτό που μπορεί να σου συμβεί αν το επιχειρήσεις έτσι να το ρίξεις στον κόσμο κατευθείαν είναι απλώς να έχεις απόλυτη άκρηση και να σου γίνονται και εχθροί άνθρωποι γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το πράγμα και φυσικά έχει ένα μεγάλο κόστος. Πριν όμως, αφήνοντας στην άκρη το πώς εσύ θα το σερβίρεις αυτό ώστε να μπορέσει ο κόσμος, όσοι τέλος πάντων έχουν την ικανότητα να ακολουθήσουν, αντικειμενικά έχει 4 συγκεκριμένες απαιτήσεις αυτό το πράγμα, η πολιτική αρετή. Το πρώτο είναι το αυθυπεύθυνο, η αξιοπρέπεια και η ελευθεροπρέπεια. Εκεί δεν έχει με βαλοδιάβολος, με παρέσυρε ο φίλος, με παρέσυρε αυτό, ο πειρασμός. Εκεί έχει την ευθύνη του πραγμάτους και δεν υπάρχει και μετάνοια. Οι Έλληνες δεν είχαμε μετάνοια. Μετάνοια είναι κάτι το ακατανόητο για ένα λογικό όν. Κάθε πράξη μας οφείλουμε να την περνάμε μέσα από τη λογική μας. Αν εμβρασμό ψυχής σκοτώσουμε κάποιον, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και λέμε ναι, παιδί μου, βγήκα εκτός εαυτού και τον σκότωσε. Όχι μετανοώ, τον σκότωσε, πάει αυτός. Έχει πρόνοια ή ανάληψη ευθύνης. Σήμερα υπάρχει μια ηθική που επικρατεί παγκοσμίως, της μετανοίας. Μπορείς να, επειδή είναι και κατάπαυστη, μπορείς να μετανοείς εσαΐ, δηλαδή να κάνεις συνέχεια ηθελημένα σφάλματα, να περνά από τη λογική σου και να λες ναι, αλλά δώσ' του μια και μετά τα βρω σκούρα, αν εκτεθώ, θα μετανοήσω. Εκεί πέρα, εδώ έχουμε το αυθυπεύθυνο, χρεώνεσαι κάθε τι που κάνεις. Υπάρχει ένας μύθος, δεν είναι ιστορική πραγματικότητα αυτά, ότι ο Κωνσταντίνος, τον οποίο αναφέραμε πιο πριν, υιοθέτησε το χριστιανισμό, ένα της εθνικής θρησκείας, μύθος όμως είναι, έτσι από τα πολλά που λένε, που έχουν φτιάξει στο μεσαίωνα. Δεν είναι ιστορικό. Και ήθελε να δει ποια θρησκεία θα ακολουθήσει. Και φώναξε λοιπόν, επειδή είχε σκοτώσει τη γυναίκα του, είχε κάνει 1002, το γιο του κτλ. Και ρώτησε τους ιερείς τους μεν, ότι πώς θα συγχωρεθώ με τα θάνατο κτλ. Και μεν του είπαν ότι αυτά τα έχει συγχωρεθεί, ρε φίλε, ότι δεν υπάρχει. Και ήρθαν οι άνθρωποι και λένε, μα η μετάνη, αυτό, προτείνει και είπα, αυτοί μ' αρέσουν. Και ότι έτσι επεκράτησε. Αυτή είναι μια ομολογία μέσα στη χαζομάρα του, γιατί πολλά πράγματα έτσι ιστορικά και αυτά μας τα έχουν δώσει μεσαιωνικά συγγράμματα, μπορούμε να τα πούμε έτσι, γιατί είχαν πλήρη αυτοπεποίθηση ότι έχουν νικήσει και τώρα από εδώ και πέρα θα είναι σαΐ, πώς θα φανταστούν ότι θα γυρίσει πάλι τούμπα. Και σήμερα θα είμαστε άνθρωποι που δεν γυρίζουμε αλλά διαβάζουμε και θα ανακαλύπτουμε χειρόγραφα και θα υπάρχουν βιβλία. Αυτοί νομίζω ότι είχαν επικρατήσει. Και οπότε έχουν ομολογήσει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν ακόμα και σφαγές που δεν αναφέρονται σφαγές, καταστροφές ναών, βιβλιοθηκών, βασανιστήρια ανθρώπων που δεν αναφέρονται από τη μεριά των θυμάτων, αλλά τα γράφουν αυτοί με χαρά. Ότι πήγαμε εκεί και τα κάνουμε και εμείς λέγεται αυτό τώρα εμείς είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει κανείς από την άλλη μεριά που θα είναι υπέρ του. Αυτή υπεύθυνο λοιπόν, αξιοπρέπεια και ελευθεροπρέπεια. Εδώ είναι το δύσκολο του πράγματος. Το άλλο, ικανότητα αναγνώρισης του ιερού. Για να πειθαρχήσουμε κάπου πρέπει να έχουμε μέσα μας αυτοπειθαρχία. Για να σεβαστούμε κάτι πρέπει να έχουμε μέσα μας αυτοσεβασμό. Για να έχουμε αυτοσεβασμό πρέπει να έχουμε ακριβώς αυτό που είπαμε και πριν, ότι είμαστε άνθρωποι, ελεύθεροι, αξιοπρεπείς, υπεύθυνοι. Αν έχουμε λοιπόν αυτόν τον αυτοσεβασμό μέσα μας, σεβόμαστε και πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να σεβαστούμε πράγματα πρέπει να αναγνωρίσουμε ιερότητα. Τώρα βέβαια τι είναι το ιερό είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν θα ήθελα να σας πάω τον χρόνο. Απλώς για μας το ιερό, επειδή είναι μια δασινόμενη λέξη, έχει ρίζα το γερόν, γερόν είναι ουσιαστικά, είναι κάτι που καταφάσκει τη ζωή και τη φύση, εκεί που είναι υπέρ της σύνθεσης και της γέννησης. Ιερό είναι κάτι που εξυπηρετεί την συνέχεια του όντως. Ιερό δεν είναι ένα ποστό. Ιερό δεν είναι ένα πεθαμένο πράγμα που προσεντίδεται. Ό,τι ανήκει στην αποσύνθεση δεν μπορεί να είναι ιερό. Σήμερα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα. Για μας ιερό ήταν κάθε τι που γεννούσε, να το πούμε, γιατί η φύση αυτό κάνει ουσιαστικά, αυτή που φύει. Όποιος υπηρετεί τις διεργασίες της φύσεως είναι ιερός.
Ιερή είναι η γυναίκα που γεννάει, ιερό είναι και ένα δέντρο. Σήμερα είναι απλώς κάτι που μου κλείνει το δρόμο και πρέπει να το κόψω για να φτιάξω τη λεωφόρο. Στο μπαλί που δεν έχουν ακόμα έτσι υποδηλωθεί, έχουν έναν βασικό πολεοδομικό κανόνα ότι κανείς δεν χτίζει ψηλότερα από το δέντρο γιατί το δέντρο είναι ιερό. Έτσι, άλλος τύπος αντίληψης. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι η αναγνώριση του ιερού είναι μία από τις βασικές απαιτήσεις της πολιτικής αρετής, του σωστού ανθρώπου. Η τρίτη απαίτηση είναι η οργανικότητα. Δεν νοείται ξεκρέμαστος άνθρωπος, άτομο, πρόσωπο, δηλαδή τίποτα, μία όψη. Κάθε τι νοείται ενταγμένο μέσα σε ένα σύνολο. Έξω από την ανθρωπότητα δεν μπορεί να νοηθεί άνθρωπος. Έξω από την. Αρχίζουμε και ακόμαστε προς τα κάτω. Έξω από το έθνος δεν μπορεί να υπάρχει. Έξω από την πόλη δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος. Έξω από την οικογένεια δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος. Σήμερα όμως έχουμε φτάσει, γιατί το σύστημα περισσότερο το οικονομικό-πολιτικό, αλλά με βάση και το θρησκευτικό, θέλει ακριβώς άτομα. Όταν έχεις άριζα και άτακτα και μη επικοινωνούν τα άτομα μεταξύ τους, ασκείς καλύτερα και την εξουσία σου. Όταν από κάτω έχεις ανθρώπους που είναι οργανικά ενωμένοι, με κάποιους περίεργους δεσμούς που εσύ δεν τους καταλαβαίνεις ή τους καταλαβαίνεις, τότε αντιμετωπίζεις και μια αντίσταση. Να πούμε χαρακτηριστικά εδώ ότι στην αρχαιότητα δεν νοείται άτομο ξεκάθαρο. Η εσχάτη των ποινών στην εποχή των αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν ο θάνατος, όπως θα νόμιζε ο σύγχρονος άνθρωπος. Γι' αυτό και καθέναν εύκολα οι πρόγονοι μας. Δεν είχαν και φόβο προς το θάνατο, έτσι. Για μας είναι ένας νόμος ο θάνατος, δεν είναι τίποτα άλλο. Γι' αυτό πεθαίνουμε κατά κανόνα γαλήνοι και πεθαίνουμε εύκολα, αρκεί να υπάρχει η αιτία να πεθάνουμε. Ή αν το θέλει η φύση και μας αποσύρει. Αυτοί σήμερα φεύγουν πανικόβλητοι. Εγώ δεν έχω δει άνθρωπο να πεθαίνει μεγαλύνει. Εκτός αν είναι στην άλλη πλευρά. Η σκάφη των ποινών ήταν η εξορία. Ήσουν ένας ζωντανός νεκρός, αποκομμένος από την πόλη σου και αποκομμένος θεσμικά από τα πάντα. Μπορεί να φιλοξενούσα εγώ τον εξόριστο φίλο μου τη Μακεδονία, όμως αυτός ήταν απροστάτευτος, εγώ τον προσωπούσα παντού. Όταν κάναμε την τελετή μες στο σπίτι μας, ήταν παρόντες οι δούλοι, αλλά αυτός έπρεπε να βγει έξω. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένας ζωντανός νεκρός. Και γι' αυτό στις επιλογές εκεί του Σοκράτους, κάπου το δίλημα δεν είναι όπως μας φαίνεται. Αυτό που του προτείνανε δεν ήταν και τόσο εξετελεαστικό όπως θα νόμιζε ένας σύγχρονος άνθρωπος. Και τέταρτη από τις απαιτήσεις είναι η πολιτική διάσταση του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος υποχρεωτικά οφείλει να είναι στην πολιτική διάσταση. Ιδιώτης δεν νοείται. Σήμερα η ιδιώτευση και η ατομική λύση και το ατομικό καταφύγιο, όχι το ατομικό πυρηνικό, το ατομικό καταφύγιο, είναι το ζητούμενο για τους ανθρώπους γύρω μας, άμα το δούμε. Η νέα γενιά των ανθρώπων, μάλιστα, μέσω των ηλεκτρονικών εθισμών, δεν επιδιώκει όλα και την επαφή. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που θα απλώς θα σκάσει λίγο αργότερα, δεν το βλέπουμε τώρα. Τώρα είναι από αυτά που γεννιόνται, όπως κάποιος που κοιτάει, το βλέπει. Είναι άνθρωποι που είναι ανίκανοι να επικοινωνήσουν και δεν θέλουν να επικοινωνήσουν. Δεν θέλουν να έρθουν εδώ να ακούσουν. Σου λέει στείλτε μου με email. Θέλω να το δει σπίτι του. Μόνος του. Μόνη της. Αυτό είναι πρόβλημα, τεράστιο. Γιατί ο άνθρωπος έχει διάσταση μόνο όταν είναι με άλλους ανθρώπους. Το ίδιο και για τα σκυλιά και για τα γατιά. Πρέπει ο καθένας να είναι με το είδος. Όταν φτάσεις σε σημείο, όχι μόνο να είσαι απομονωμένος, αλλά να επιδιώκεις και το να είσαι απομονωμένος, εκεί πέρα πλέον υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Όλα τα σκυλάκια, όταν πάρετε το λουρί, καταλαβαίνω ότι θα πάμε τώρα, κάνουν σαν τρελά. Γιατί ακριβώς δεν θέλουν να είναι εκεί πέρα μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως εδώ τώρα που το σύστημα, και ιδίως τους νέους ανθρώπους, τους έχει φέρει, τους έχει κλείσει στο μέσα. Και τους έχει κάνει επίσης, μπορεί να σε πείσει και φυλακισμένος και να ενδιαφέρεις όμως για τα κοινά. Αυτούς τους έχει κάνει να μην ενδιαφέρονται για τίποτα. Ούτε καν για τον εαυτό τους, γιατί θα κοιτάγανε να τον κοινωνικοποιήσουν. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, απλώς ίσως δεν φαίνεται τώρα. Και δεν κάνει να γκρινιάζουμε άσκοπα, θα σκάσει, όταν σκάσει, θα απλώς
πέφτουν από τα σύννεφα. Διάφοροι, όπως για πολλά πράγματα, πέφτουν από τα σύννεφα. Η πολιτική διάσταση του ανθρώπου όμως είναι καλός ή κακός, υποχρεωτική. Τελειώσαμε, μην σας κουράσω. Απλώς τώρα θα δούμε στα δικά μας πράγματα του τι ζούμε τώρα, έτσι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν την τύχη και ζήσανε στο σωστό τόπο και στο σωστό χρόνο. Εμείς ζούμε σε λάθος τόπο και σε λάθος χρόνο τώρα. Όποιος τώρα δεν θέλει να διεκδικήσει την αρετή, ουσιαστικά απαρνείται ή μάχεται. Το μάχεται αν ποτέ δεν ανήκει στην άλλη πλευρά, στην πλευρά εκείνη, και συνεπώς δεν είναι θέμα απάρνησης, έτσι, γιατί μπορεί να απαρνήσει όταν είσαι από εδώ και το απαρνήσει, αν είσαι από την άλλη πλευρά, απλώς το μάχεσαι, δεν το απαρνήσει. Τον άνθρωπο της Ερδούς και την κοινωνία της Ερδούς. Όποιος δεν θέλει να διεκδικήσει την αρετή, δεν έχει άλλη επιλογή από το να διεκδικήσει μια ισχύ βασισμένη στην επιβολή της ασημαντότητάς του. Στην επιβολή της ασημαντότητάς του. Γιατί μια ασημαντότητα, πώς θα την κάνεις από δεκτή από τους άλλους. Οφείλεις να την επιβάλλεις. Η επιβολή σε αυτό το επίπεδο γίνεται με το σίδερο ή με το χρυσίο. Με τη φυσική βία, με τη βία των όπλων και των θεσμών και των φυλάκων, είτε με την οικονομική ισχύ. Πάγωνα μασίματος, γιατί έχω πιστόλι ή έχω κεφάλαια. Και εκεί, σε αυτό το σημείο, ορθώνεται απέναντι στον ανθρωπισμό που εκπροσωπούμε καλός ή κακός εμείς, και το λέω το κακός γιατί επειδή εκπροσωπούμε τον ανθρωπισμό είμαστε νικημένοι σήμερα και είμαστε εδώ που είμαστε. Ορθώνεται απέναντι στον ανθρωπισμό που καλός ή κακός εκπροσωπούμε εμείς, ο οικονομισμός. Απέναντι στον Έλληνα άνθρωπο ορθώνεται το αντίθετό του. Η ευθεία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη. Ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι οικονομικό μέγεθος. Παραγωγική μονάδα ή στη μοντέρνα τελευταίας φάσης φρασιολογία, κόστος, εργασιακό κόστος ή υγειονομικό κόστος, είτε συνταξιοδοτικό κόστος. Παλιά ήταν η παραγωγική μονάδα, τώρα είναι κόστος, τώρα περνάμε σε μια άλλη φάση. Για μας ο άνθρωπος ήταν μια αυταξία, γι' αυτό είμαστε και ετοιμένοι, καταλαβαίνουμε, με χαμόγελο. Απέναντι λοιπόν στον Έλληνα άνθρωπο, ορθώνεται το αντίθετό του. Δεν χρειάζεται να πούμε τι είναι. Το τελευταίο στάδιο του οικονομισμού, ο υποευρία έννοια, ευρία έννοια, ιουδαϊκός, αλλά υποστενότερη καλβινιστικός, γιατί ουσιαστικά στο χαρακτήρα του είναι καλβινιστικός χριστιανικός, και να το πούμε περιληπτικά για όσους δεν ξέρουν, ήταν ένα από τα ρεύματα του προτεσταντισμού ο καλβινισμός, από τον Καλβίνο, ελβετικής προέλευσης, ο οποίος αποφάνθηκε στο δικό του σχήμα ότι κάπου είναι προευλογημένος ο άνθρωπος από το Θεό να προκόψει να πάει ή καταραμένος ώστε να πάει καλά. Άρα, όταν προχωράς και προοδεύεις, όπως στην Αμερική λόγου χάρη, αποδεικνύεις και ότι είσαι ευλογημένος από το Θεό. Ενώ αυτός που πηγαίνει κατά διαόλου είναι ακριβώς γιατί δεν είναι ευλογημένος από το Θεό. Άρα, το να πας καλά και πας καλά για αυτούς είναι μόνο οικονομικά και σε επίπεδο ισχύως, αποδεικνύεις ταυτόχρονα ότι και μετά θάνατο και σε όλο το σύμπαν ατυχεί η μεγαλοσύνη σου. Ενώ ο άλλος, εκτός του ότι είναι άνεργος και είναι λιγούρης, ταυτόχρονα είναι και ο απόκληρος του Θεού. Άρα, η φάση που βρίσκομαι εγώ, είτε γιατί είχα την τύχη να κληρονομήσω κάποια χρήματα, είτε γιατί είμαι απατεώνας και έχω δημιουργήσει μια περιουσία, δικαιολογείται αυτομάτως από την ευλογία που έχω από τον Θεό. Δεν απολογούμε σε κανέναν. Σε κανέναν. Το ίδιο, όπως κάτι άλλα αφελή συστήματα New Age που εμφανίστηκαν, το θύμα του βιασμού, στην προηγούμενη ζωή ήταν βιαστής και γι' αυτό τιμωρείται. Ωραία δικαιολογία.
ή ο φτωχός ήταν πλούσιος, όπως πούμε, γι' αυτό τιμωρείται. Σχήματα βέβαια New Age που όσοι έχετε ασχοληθεί με αυτό το φαινόμενο των περασμένων δεκαετιών, δείχνουν ότι έρχονταν την καταγωγή τους από Ινδουισμούς και από τέτοια πράγματα, αλλά ουσιαστικά ήταν ευρωχριστιανικές καθαρά συλλήψεις που ήρθαν αποκλειστικά για ένα κυρίως αμερικανό κλουδουντού κοινό. Το τελευταίο λοιπόν στάδιο του οικονομισμού, ο υπό στενή έννοια καλβινιστικός καπιταλισμός, θύμα και ο ίδιος της καταγωγής του, κατέληξε μέσα σε μόλις 2,5 αιώνες στην απόλυτη άρνηση της ζωής. Από πολλαπλασιαστής και συσσωρευτής πλούτου που ήταν αρχικά, και καλά έκανε που ήταν έτσι, γιατί ήταν, άφηνε πίσω του μια φεουδαρχία, έκανε μια ρογμή και έφερνε δηλαδή τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζεται και να συσσωρεύεται ο πλούτος, που ίσως εκείνη την εποχή την ιστορική ήταν καλό, γιατί άλλοι είχαν ακινητοποιημένη μια ιδιοκτησία και ένα πλούτο και τον μεταβιβάσανε κληρονομικό δικαίωμα. Εκεί πέρα λοιπόν για τον κάθε άνθρωπο γίνεται, προσφέρεται στο χέρι η δυνατότητα να πολλαπλασιάσει και να συσσωρεύσει τον πλούτο. Από αυτό λοιπόν που ήταν αρχικά ο καπιταλισμός, ξέπεσε στις ημέρες μας, στις παράξενες ημέρες μας, που το τελειώνουν ουσιαστικά και περνάμε σε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, σε έναν κοινό απατεώνα που ζει, μέσα εισαγωγικά το ζει, εις βάρος της πραγματικής ζωής, έχοντας αποσυνδέσει τον πλούτο από την παραγωγή αγαθών με το να του προσδώσει του πλούτου ένα αφηρημένο περιεχόμενο με φύση καθαρά λογιστική, αλλά και ακόμα χειρότερα ληστρική. Σημασία σήμερα δεν έχει να παράγεις πράγματα, δεν έχει πρωτογενείς, όσοι ξέρετε οικονομικά, πρωτογενείς τομέας κτλ. Αλλά περισσότερο το να πολλαπλασιάζεις το πλούτο με αέρα, με μπούρδες, με το κάνεις ρευστό. Όποιος έχει πλούτο στα χέρια του συμπαγή, να έχει πατήσει. Γιατί αυτός φορολογείται, χτυπιέται, κυνηγέται. Στο μεταβατικό πράγμα που περνάμε και που θα πάμε αργότερα, ουέ τις ηττημένες και στους ηττημένους συγκαταλέγονται και αυτοί που σήμερα νομίζουν ότι είναι πλούσιοι. Που νομίζουν σήμερα ότι είναι πλούσιοι. Αυτός που ζει είναι αυτός που δεν παράγει τίποτα σήμερα. Και αυτό είναι εις βάρος της ζωής. Γιατί η ζωή, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι αγαθά. Τρώμε. Είμαστε μηχανές εσωτερικής καύσης και χρειάζεται να φάμε. Δεν τρώμε ούτε options, ούτε παράγωγα, ούτε τέτοια πράγματα. Με τον εφημισμό, εφημισμός είναι να χρησιμοποιούμε μια λέξη έτσι που ακούγεται ωραία για κάτι τερατώδες. Εύξηνος πόντος που είναι τεράδες, ας πούμε, έτσι. Εδώ ήταν πολύ δύσκολη θάλασσα. Με τον εφημισμό, ανταγωνισμός, μέσα εισαγωγικά, αυτό το αυτοεξευτελισμένο τελευταίο στάδιο του οικονομισμού έρχεται τώρα να διατάξει τους δούλους του σε έναν ανενδίαστο κανιβαλισμό. Τι διδάσκονται σήμερα οι άνθρωποι? Δάγκωσε πριν σε δαγκώσει ο άλλος. Ή στην καλύτερη περίπτωση, δάγκωσε πριν δαγκώσει άλλος και το χάσεις. Ανθρωπισμός. Ποιος. Πού. Όλα είναι κόστος. Το να υπάρχει ένα σύστημα που εξασφαλίζει μια στοιχειώδη περίγραψη στους ανθρώπους, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού καταγγέλλεται ως κομμουνιστικό. Ο Ομπάμα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα που θέλει απλώς να φτιάξει ένα στοιχειώδες σύστημα, όπως έχουμε στην Ευρώπη, περισσότερες χώρες, τέτοιο σύστημα της πλάκας, δηλαδή, όχι, το οποίο όμως το εξασφαλίζεται, δηλαδή ότι δεν θα τον πετάξει τον άνθρωπο τόσο πολύ επειδή δεν έχει λεφτά ή δεν έχει εγγύηση να βάλει, να του μπλοκάρει τον λογαριασμό ώστε να έχει εγγυημένη πληρωμή. Γιατί όμως, αναφερθήκαμε στον καλβινισμό πιο πριν, γιατί ακριβώς εκεί πέρα υπάρχει άλλη αντίληψη. Αφού εγώ είμαι ευλογημένος από τον Θεό και από πλούτο, δεν μπορώ να το μοιραστώ με τον αυτόν που είναι κατηραμένος στον Θεό. Αυτός δεν έχει να πληρώσει το νοσοκομείο, γιατί ακριβώς δεν τον θέλει ο Θεός. Και όταν αφαιρεθούν λεφτά από μένα για να τα δώσετε στο σύστημα αυτό που θα στηρίζει όλους αυτούς τους άχρηστους ανθρώπους, ουσιαστικά αφαιρείτε χρήματα από την σοβαρή μηχανή που είμαστε εμείς και δημιουργούμε την ευημερία.
Είναι δηλαδή κάτι το οποίο βέβαια ευτυχώς για την ώρα στα ευρωπαϊκά αυτιά ακούγεται τρελό. Αλλά είναι κάτι που έρχεται. Κουμποθείτε και έρχεται. Η Ήβρης εισπράττει σήμερα τα όσα η Θεά Νέμεση της έχει χρεώσει. Αυτό το αυτοξευθυλισμένο τελευταίο στάδιο του οικονομισμού που αναφέραμε προσπαθεί να εξευτελίσει και τον άνθρωπο, γιατί πρέπει να τον πάρει μαζί του, ας πούμε. Αλλιώς δημιουργείται μια σύγκριση που δεν βολεύει, εντάσσοντάς τον στη γενικότερη ζουγκλοποίηση με παρουσίασή του ως δίθεν ιδιωτελές και φιλοτομαρικό όν, δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από το πολιτικό άνθρωπο, που σκέπτεται πρώτα τον εαυτό του και μετά τους άλλους. Εδώ λοιπόν είναι που τον Έλληνα άνθρωπο, αυτό το σύστημα το βρίσκει απέναντί του. Και γιατί τον βρίσκει απέναντί του? Γιατί για εμάς τους Έλληνες και τον Έλληνα άνθρωπο, τον Έλληνα για εμάς τους Έλληνες με την έννοια που αναφέραμε, έτσι, ο κοινωνικός, πόσο μάλλον ο πολιτικός βίος, προϋποθέτει την εγκατάλειψη αλλά και διαγραφή από την ατομική και συλλογική μνήμη, όχι μόνο την εγκατάλειψη, αλλά να φύγει και τελείως από το μυαλό μας, ως άτομα αλλά και ως κοινωνία, των κανόνων της ζούγκλας. Όντας στη φάση του πολιτικού ανθρώπου, έχουμε ήδη περάσει από την αποζουγκλοποίηση. Όποιος φέρνει πίσω τη ζουγκλοποίηση, ουσιαστικά επιτίθεται στον πολιτικό άνθρωπο και στον Έλληνα. Ποιο πρέπει να είναι λοιπόν το κέντρο της ανθρώπινης ζωής, μπαίνει το ερώτημα. Η τελειοποίηση και στα ενδιάμεσα στάδια βελτίωση, γιατί δεν μπορούμε να πάμε στο τέλειο κατευθείαν, του ανθρώπου και των πολιτικών του θεσμών, όπως προσπαθήσαν οι Έλληνες μέχρι και που διακόπηκε η διαδρομή τους, ή η οικονομία της οποίας μάλιστα ο άνθρωπος και οι πολιτικοί του θεσμοί οφείλουν, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, να είναι απλώς εργαλεία της. Ο Μιλόν είχε την τύχη να σπουδάσει οικονομικά και γι' αυτό μπορεί και καταγγέλει την οικονομία, γιατί αλλιώς θα μπορούσε κάποιος να του πει και διάφορα πράγματα. Ήμουν τυχερός σε αυτό. Οικονομία υπάρχει σύμφωνα με τη ζωή. Η οικονομία κάνει και η φύση, το σύμπαν, γι' αυτό και οι πλανήτες στρογγυλοί, για να μην καταναλώνουν ενέργεια, γιατί όσο ήταν κύβη θα ήταν τεράστια. Δηλαδή το κάθε είναι στρογγυλό, γιατί απλώς η φύση κάνει οικονομία. Τα ζωάκια κάνουν οικοδομίες, υπάρχει ποταμίευση, υπάρχει χιλιαδιό. Παντού, τον δέντρο αποταμιεύει νερό, υπάρχει μια οικονομία. Προσπαθούν όλοι με τη λιγότερη δύναμη ενέργεια να έχουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι οικονομίες. Η οικονομία φυσικά υπάρχει μες στον άνθρωπο. Αυτό όμως που δεν επιτρέπεται επί ποινή κιλωτίνας είναι το να ανέβει το οικονομικό στοιχείο πάνω από το ανθρώπινο. Η οικονομία είναι για να υπηρετεί τον άνθρωπο, ασχέτως συστήματος. Δεν τοποθετούμε εγώ με κάποιο σύστημα. Προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει το άριστο σύστημα εδώ και αιώνες και προσπαθεί ίσως για πολλούς αιώνες ακόμα. Αλλά αυτό είναι μια αναζήτηση των κατάλληλων ή των μη κατάλληλων οικονομικών συστημάτων. Η οικονομία είναι για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Η αυταξία είναι ο άνθρωπος. Το χρήμα δεν έχει καμία απολύτως αξία αν δεν εξυπηρετεί κάτι το σήμερα το δάγκωσε πριν στο δαγκώσω ή δάγκωσε πριν στο δαγκώσει ο άλλος και το χάσει. Το σύστημα που εδώ και πάρα πολλούς αιώνες περικλεί, καλύπτει και οδηγεί την ανθρωπότητα, είναι λάθος. Με λάθος αφετηρία και λάθος κέντρο. Γιατί ξεκίνησε ακριβώς από την αυθαιρεσία, από τη δημιουργία του κόσμου εκ του μηδενός, από μια αυταρχική δύναμη που δεν λογοδοτεί πουθενά και που στο τέλος, στην τελική της έκφραση, δημιούργησε συστήματα σκέψης και οικονομικά συστήματα και φιλοσοφικό-θρησκευτικά συστήματα που μας έφεραν εδώ που είμαστε τώρα. Στον κόσμο της αγριότητας. Η μόνη πραγματική δύναμη,
μόνη πραγματική ισχύς στο σύμπαν αλλά και στον άνθρωπο. Όπως είπαμε, υπάρχει το συμπαντικό επίπεδο, υπάρχει και το ανθρώπινο. Και είναι αρετή όντως αυτή, η δυνατότητα να βουτάς μέσα σε αυτή, είναι η αλήθεια. Που στο ανθρώπινο επίπεδο περιέχει ισόποσα δύο πράγματα. Τον ορθό λόγο και την αρετή. Η αλήθεια τώρα. Να τη δείξεις στους ανθρώπους και τι θα γίνει. Να την επιβάλλεις, δεν μπορεί να την επιβάλλεις, γιατί ακριβώς μέσω του σεβασμού επιβάλλεται. Είπαμε δεν είναι ανήκει στην ασημαντότητα που επιβάλλεται. Εδώ, σήμερα για τον άνθρωπο που ψάχνετε, μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον δρόμο που κάποιος θα ακολουθήσει. Και μπαίνει και ένα ερώτημα ποια στρατηγική, ποια όπλα θα χρησιμοποιήσει κάποιος για να υπηρετήσει αυτή την απόλυτη κατάσταση που είναι η αλήθεια, που σε αυτήν πηγαίνουν μέσω του ορθόλογου και της αρετής. Για εμάς που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, τα ζυμώνουμε και τα παλεύουμε και τα δείχνουμε από εδώ και από εκεί και κάπου ανοίγουμε τα μάτια κάποιων ανθρώπων και κάπου θυμώνουμε πολλούς περισσότερους γιατί ανοίγουν στην άλλη πλευρά του φράχτη. Τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Εμείς, ακριβώς επειδή υπηρετούμε το ελληνικό, δεν επιβάλλουμε. Απλώς δείχνουμε. Και αυτό που δείχνουμε, η πλάκα είναι ότι είναι αιώνιο. Είναι δηλαδή αυτό που θα επικρατήσει στο τέλος. Ή αυτό που θα επικρατήσει συνέχεια. Εσάι. Αυτό που κάνουμε είναι ότι δείχνουμε. Το ερώτημα βέβαια για κάθε δάσκαλο είναι ότι τι κάνει τελικά. Αυτό που κάνει όμως είναι ότι απλώς ανοίγει μία πόρτα και δείχνει την άλλη πλευρά. Από εκεί και πέρα επαφίεται στον κάθε άνθρωπο χωριστά αν θα περάσει στην άλλη πλευρά ή όχι. Και εκεί έρεται, ευτυχώς γιατί ήταν τεράστιο το βάρος διαφορετικά, και η ευθύνη του δασκάλου. Αυτός οφείλει απλώς να ανοίξει την πόρτα και να δείξει την άλλη πλευρά. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, περνάει. Και αυτή η αίρεση της μεγάλης ευθύνης και του βάρους στις πλάτες αυτού που θέλει να σκαλίσει, να βάλει ερωτηματικά, να ανοίξει πόρτες, είναι αυτό που ήδη το αναφέραμε πιο πριν, το μεγάλο βολικό πράγμα που μας σώζει, γιατί ουσιαστικά κάποιος θα αντιμετώπιζε την τρέλα, την αυτοκτονία μπροστά στο δύσκολο του επιχειρήματος και πολλοί μάλιστα την πατήσαμε στο παρελθόν. Είναι ατελείωτη η γραμμή των αυτοκτόνων που προσπάθησαν να αλλάξουν τον κόσμο αλλά δεν άλλαζε. Και μη μπορούν να συμφιλειωθούν με αυτό, αυτοκυριάστηκαν. Αυτό που πρέπει να καταλάβει πρωτίστως όποιος ξεκινάει να δείξει δρόμο ή να ανοίξει πόρτα, είναι ότι πρέπει να είναι απαλλαγμένος από το άγχος της εκβάσεως. Ο ρόλος του είναι, όπως όταν μπει ένας ιός μες στο σώμα, συγκεκριμένα σωματίδια επιτίθενται, γιατί αυτό είναι ο ρόλος τους να τον διώξουν αυτόν τον εισβολέα και είναι κάνε ή απλώς πεθαίνουν μαζί με το σώμα που τα φιλοξενεί. Υπάρχει ένας ρόλος για τον άνθρωπο που θέλει να δουλέψει με τη γνώση και να την προωθήσει και να ανοίξει τα μάτια του ανθρώπου. Και αυτό μόνο πρέπει να κάνει, να τελειώνει εκεί η διαδρομή. Να ανοίξει την πόρτα και να δείξει την άλλη πλευρά. Απαλλαγμένος από το άγχος της εκβάσεως. Και επειδή αυτοί που ασχολούμαστε με τα ελληνικά, δείχνουμε προς τον Έλληνα, είμαστε λίγοι μέσα σε έναν πληθυσμό μεγάλο, όλους σας, αυτό θέλω να σας δώσω σαν τελείωμα της σημερινής βραδιάς και συμβουλή, να είστε απαλλαγμένοι από το άγχος της εκβάσεως. Τα πράγματα θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε.
Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς, ο καθένας από εμάς που θέλει να φωτοδοτήσει, να δώσει στους άλλους το δικαίωμα να δουν και αυτοί, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν χωρίς να έχουν το δικαίωμα να δουν, ακριβώς να εξαντληθεί το ενδιαφέρον του ότι όντως εγώ δεν αφαίρεσα από κανέναν άνθρωπο το δικαίωμα να δει. Απαλλαγμένοι όλοι μας από το άγχος της εκβάσεως. Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Η υγιή σπάση της ανθρωπότητας. Ο Έλληνας άνθρωπος, στη διάστασή του που αναφέραμε, της αρετής και της πολιτικής του διάστασης, κάποια στιγμή θα επιστρέψει στην επόμενη στροφή του κύκλου. Δεν μας ενδιαφέρει πότε θα είναι αυτή. Εμείς είμαστε, επαναλαμβάνω, απαλλαγμένοι από το άγχος της εκβάσεως. Απλώς οφείλουμε να ανοίγουμε την πόρτα και να δείχνουμε το τι υπέροχο υπάρχει στην άλλη πλευρά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά.